Δεν είναι ιδιαίτερη παράσταση. Δεν είναι ιδιαίτερη, έχει ιδιαιτερότητες. Δεν θέλουμε εμείς να είναι ιδιαίτερη παράσταση. Ναι, αλλά έχει ιδιαιτερότητες. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, όχι για να σας διορθώσω, αλλά γιατί εμείς σαν ομάδα διεκδικούμε το δικαίωμα των ηθοποιών αμαία ως επαγγελματίες ηθοποιοί. Άρα δεν έχουμε καμία ιδιαιτερότητα. Ποιος τους τη στερεί? Ένα προεδρικό διάταγμα, ένα που δεν είχε προβλέψει ο νομοθέτης, να το πω. Ένα παλιό προεδρικό διάταγμα που εμποδίζει τα άτομα με αναπηρία να γίνουν επαγγελματίες ηθοποιοί. Εννοείται να έχουν και τα ωφέλη του να είσαι επαγγελματίες ηθοποιός. Να σπουδάσουν, από την αρχή να το πάρουμε. Μάλιστα. Να σπουδάσουν σε ανώτερες δραματικές σχολές. Mm-hmm. Πριν χρόνια είμαι ο πρώτος ηθοποιός άτομο με αναπηρία που πέρασε τις ανώτερες δραματικές εξετάσεις. Πολύ απλά γιατί αποφάσισα μία μέρα ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει προεδρικό διάταγμα. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Όταν πήγα στις κέντρες εξετάσεις τότε, πριν πολλά χρόνια, το ξεπέρασα αυτό. Κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία τι λέει ο νόμος, τι λέει η ψυχή. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Πήγατε στην σχολή θεάτρου και τους είπατε θέλω να γραφτώ και σας είπαν ότι θεάτρου, δυστυχώς... Συγγνώμη, στις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Α, του Υπουργείου. Ναι, mm-hmm. Κανονικά για να γίνουμε ηθοποιοί, αν μου επιτρέπετε όρος, με τη βούλα. Με τη βούλα που αργότερα σας στέλνουν στις διάφορες κατατόπους σχολές. Μπράβο, ανώτερες δραματικές αναχωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και σας είπαν συγγνώμη, δεν γίνεται γιατί υπάρχει προεδρικό διάταγμα που λέει ότι άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να μπουν στη σχολή. Ακριβώς. Επειδή η δική μου αναπηρία, έχω μευτική παράλυση στο δεξί μου χέρι, δεν είναι τόσο ορατή. Στην αρχή είχα καταλάβει. Και όταν με είδαν, τότε μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής ήταν και η κυρία Φόνσου, όταν με είδανε, στην αρχή καταλάβανε ότι αφού ήρθε, ας του δώσουμε την ευκαιρία. Αφού δεν είναι ορατό το πρόβλημα, δεν είναι τόσο ορατό. Ναι, ναι. Να μην εμπίπτει στην κατηγορία που είναι πρόβλημα για βέβαια, την ευκαιρία. Πολύ κακό αυτό για βέβαια. Διάδεση. Γιατί το θέμα είναι να είναι ορατό. Και ναι. Εκεί επανέρχομαι. Δεν είναι ιδιαίτερη παράσταση. Επαγγελματίες ηθοποιοί αμαία, σήμερα στο θέατρο Άνετο. Παρουσιάζουν την ιστορία του Ζωολογικού Κήπου, ένα πολύ γνωστό έργο, το πρώτο έργο, το πρώτο θεατρικό έργο του Άλμπη, ανήκει στο θέατρο του Παραλόγου και κάνουμε θέατρο. Την χαρακτήρισαν ως παράσταση μάθημα κάποιοι. Ναι. Μάθημα ανθρωπιάς, μάθημα καθημερινότητας για κάποιους ανθρώπους. Ναι. Βλέπουμε πλάνετο μεταξύ. Ναι, θέλουμε πραγματικά να δώσουμε το... όχι αυτό που να πούνε όλοι μπράβο στα άτομα αναπηρία, μπράβο σε αυτούς τους ηθοποιούς. Με συγχωρείτε, αλλά αν έλεγαν μπράβο στα άτομα με αναπηρία, θα είναι σαν να διακρίνουν την αναπηρία και να την τονίζουν. Ακριβώς. Εγώ θύμωσα όταν διάβασα κάποια από τα αποσπάσματα. Ας πούμε, εσείς πρώτα είστε δημοσιογράφος και μετά είστε γυναίκα. Έτσι δεν είναι. Εμείς είμαστε πρώτοι ηθοποιοί και μετά είμαστε άτομα. Στην ιδιότητα που καλούμε να υπηρετήσω εδώ, ναι. Ακριβώς. Δεν με ενδιαφέρει το να είμαι γυναίκα τόσο όσο να είμαι στους δημοσιογράφους. Ναι, υπό αυτή την έννοια καταλαβαίνω πρώτα τι. Πρώτα είμαστε εμείς ηθοποιοί, ναι. Και μετά είμαστε άτομα με αναπηρία. Και όχι άλλο. Να σας πω κάτι όμως. Έχετε σκεφτεί ότι το να εξηγείτε όλα αυτά ενδεχομένως είναι σαν να προδιαθέτετε κάπως αυτούς που σας παρακολουθούν. Δηλαδή, αν δεν τα γράφατε, θα μου πείτε είναι και είναι και η σύσταση της ομάδας τέτοια. Ναι. Είναι και η φύση της ομάδας τέτοια που δεν μπορείς να μην το πεις. Η ονομασία μας είναι ηρωνική. Είναι θέαμα. Θέαμα. Το θέαμα τι σημαίνει? Κάτι το εντυπωσιακό. Κάτι το καινοτόμο, το πρωτοπόρο που εντυπωσιάζει τον κόσμο. Αν δεν το αναφέρατε όμως και ήταν με ψηλά γράμματα ότι θέαμα σημαίνει ομάδα με άτομα με. Το θέαμα όμως προέρχεται από θέατρο ατόμων με αναπηρία. Ναι. Καταρχήν να πω ότι ο όρος ειδικές ανάγκες δεν υπάρχει. Είπα ειδικές ανάγκες. Είναι αντισυνταγματικός κιόλας. Είναι με ειδικές. Άτομα με αναπηρία. Είναι αμαία. Απλά. Όχι, είμαστε αυτό που είμαστε. Εγώ είμαι άτομο. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Ο άλλος είναι κοφός, ο άλλος είναι τυφλός, ο άλλος είναι άνθρωπος, ο άλλος είναι γυναίκα. Είναι. Από εκεί και πέρα διεκδικώ το αυτονόητο. Μάλιστα. Κύριε Ταμπούκα, ναι. Εσείς. Ήρθε η ώρα να μας μιλήσετε κι εσείς με την εμπειρία σας στην παράσταση. Ναι. Πώς το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό? Με τον ίδιο τρόπο όπως και ο κύριος Οικονόμου? Ακριβώς, όπως κάθε ηθοποιός αντιλαμβάνεται το θέατρο. Δεν φυσικά. Υπάρχει κάποια διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι, όπως και σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τη διαφορά με το υπόβαθρο της παιδείας τους, της ποιότητας της δουλειάς τους, αυτό που έχουν να προσφέρουν και να μοιραστούν με τους θεατές. Συνήθως τι σχόλια σας κάνουν όταν έρχονται να σας δουν μετά το τέλος της παράστασης? Τι σας λένε οι φίλοι, γνωστοί που έρχονται να δουν? Είναι τις περισσότερες φορές είναι συγκινημένοι.
από το αποτέλεσμα της δουλειάς, από τις ποιότητες της δουλειάς. Γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους θεατές, ναι, εδώ ξέρεις να σημειωθείτε ότι τα αποσπάσματα είναι από το ντοκιμαντέρ θέαμα, δηλαδή θέατρο των Μαναπηρία, μια εξαιρετική δουλειά που έγινε από δύο νέες δημιουργούς, την Ελιάνα Περιφάνου και τη Μαρία Σιδηροπούλου. Γυρίστηκε εδώ, τα πράγματα αυτά είναι από την προετοιμασία, από τα παρασκήνια της παράστασης ΚΠ Καβάφης, επάγγελμα ποιητής, που είχε ανεβεί πέρυσι με αφορμή το έτος Καβάφη, και εν συνεχεία μέσα στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν αντίστοιχα και πλάνα και από τις πρόβες και από την παράσταση της ιστορίας του ζωολογικού κήπου, όπου παρουσιάζεται αρκετά εμπεριστατωμένα και ευσύνοπτα η πορεία της δουλειάς. Και η προετοιμασία της παράστασης περισσότερο, έτσι. Ναι. Και κυρίως οι άνθρωποι που το συγκροτούν, το εμψυχώνουν, το δίνουν ψυχή δηλαδή, και εκφράζουν το θεατρικό λόγο. Ωραία. Πρέπει να πούμε κάπου εδώ ότι ο Μιχάλης δεν είναι άτομο με αναπηρία, γιατί δεν δουλεύουμε μόνο με άτομα με αναπηρία. Δεν πιστεύουμε στην γετοποίηση. Δεν κλεινόμαστε. Νομίζω ότι είναι σαφές τόση ώρα. Αυτό είναι. Δηλαδή, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι πολύ βασικό, νομίζω. Όπως ρωτήσατε πριν, αυτές οι επισημάνσεις γίνονται ακριβώς για να συστήσουν περαιτέρω το θέαμα στους θεατές. Βέβαια. Εγώ τους άλλους, αν δεν είχατε και άλλους συνεργάτες, δεν θα πρεσβεύατε εσείς, ή μάλλον δεν θα υποστηρίζετε εσείς αυτά που πρεσβεύετε. Ακριβώς. Μιλάμε για κοινωνική ενσωμάτωση. Για κοινωνική ενσωμάτωση. Ναι, δεν φυσικά μιλάμε για κοινωνική ενσωμάτωση. Μάλιστα, λοιπόν. Σε καλλιτεχνική έκφραση. Εννοείται. Μήπως θα έπρεπε όμως να το τραβήξετε λίγο το έργο. Πάει καμιά εβδομάδα το δικό μας, δηλαδή. Μόνο μία παράσταση σήμερα. Ναι, δυστυχώς είναι, ξέρετε, βρισκόμαστε σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. Έχετε δίκιο. Και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μακριά για μας, αλλά την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, γιατί είμαστε όλα τα μέλη από την Αθήνα. Θέλαμε οπωσδήποτε να έρθουμε. Καλά κάνατε. Και επιλέξαμε να είναι η τελευταία μας παράσταση. Αυτό ήταν τέλος. Είναι η τελευταία μας παράσταση. Κλειδώνει μετά. Κλειδώνει και ετοιμαζόμαστε για ένα νέο μεγάλο εγχείρημα που πιστεύουμε να πάει καλά. Τότε στην επόμενη παράσταση, στη Θεσσαλονίκη και για λίγο παραπάνω μέρες. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Εμείς θα χαρούμε να σας παρακολουθήσουμε. Πολύ καλή επιτυχία για σήμερα το βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Και με τα καινούργια σας σχέδια, είπαμε. Από, ξέρω, από Σεπτέμβρη, μάλλον. Φαντάζομαι.